Από την πίσω πόρτα του δικαστηρίου επέλεξε να φύγει ο καρδινάλιος Μπαγμπαγόν την τελευταία ημέρα της δίκης του Στυλιών. Λίγο πριν πέσει η αυλαία αυτής της πολύκρωτης δίκης, οι συνήγοροι υπεράσπισης υποστήριξαν πως δεν υπήρξε σκόπιμη παράληψη αναφοράς σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Η ατμόσφαιρα στην αίθουσα του δικαστηρίου ήταν λιγότερο συναισθηματικά φορτισμένη σε σχέση με τις προηγούμενες συνεδριάσεις. Σε δηλώσεις του, ο δικηγόρος του καρδινάλιου Μπαγμπαγόν υποστήριξε ότι ο πελάτης του ποτέ δεν φοβήθηκε την αλήθεια. Δεν ήθελα να το πω, μα είναι σημαντικό. Αν και δέχθηκε κλήση από τον εισαγγελέα, δεν ήταν υποχρεωμένος να έρθει, όμως εκείνος ήρθε. Δεν ήθελε κανείς να πει ότι φοβάται να εμφανιστεί ενώπιον της δικαιοσύνης. Οι δικηγόροι υπεράσπισης των θυμάτων εκτιμούν πως ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, αυτή η δίκη έχει μεγάλη σημασία αφού υποχρέωσε την γαλλική κοινωνία να αντικρίσει την αλήθεια. Πλέον κανείς δεν μπορεί να πει μετά από τόση δημοσιότητα, μετά από τόσες συζητήσεις, δεν γνωρίζαμε τι έχει συμβεί, δεν καταλάβαμε. Στους επόμενους δύο μήνες οι δικαστές θα μελετήσουν όλα τα στοιχεία της υπόθεσης. Στις 7 Μαρτίου ο Φιλίπ Μπαγμπαγόν, άλλοι 5 κληρικοί και οι ενάγοντες θα γνωρίζουν την απόφαση της γαλλικής δικαιοσύνης.